Θα καλωσορίσουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι και στους ακράτες μας. Λοιπόν, θέλουμε να επιβεβαιώσουμε αυτό που δημιουργήθηκε ως αίσθηση την Παρασκευή μετά τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Κουτσούμπα, ότι καταρχάς το ΚΚΕ έχει μια θετική διάθεση παρά τις αντιρρήσεις που έχει καταγράψει σε συγκεκριμένα σημεία για την ψήφο των ομογενών. Είναι πράγματι έτσι? Πόσο κοντά είστε, αν αποσύρει τη βασική σας αντίρρηση που έχετε στο σχέδιο το κυβερνητικό, δηλαδή την επιστολική ψήφο, να στηρίξετε την κυβερνητική πρόταση? Κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα με ιδιαίτερη ευθύνη, γιατί είναι ένα σύνθετο θέμα. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε να διευκολυνθούν οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν, από την άλλη θέλουμε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν ότι θα ψηφίζουν αυτοί που θα έχουν συνέπειες από την πολιτική που θα εφαρμοστεί στη χώρα μας. Εννοώ, ας πούμε, δέστε το αντιπαραθετικά με έναν ομογενή, για παράδειγμα, πέμπτης γενιάς, που είχε κάποια προγιαγιά που ζούσε στην Ελλάδα και δεν έχει σύνδεση με την ελληνική πραγματικότητα. Που ζει μόνιμα στην Αμερική και δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα, ας πούμε. Λέμε λοιπόν ότι εδώ θέσαμε ορισμένα κριτήρια και μία ακόμα παράμετρο. Τα κριτήρια αφορούν την πρώτα απ' όλα χρονική απουσία από τη χώρα και θέσαμε ένα όριο εξαιρετικά ευρύ, δηλαδή απουσία πάνω από 30 χρόνια να είναι ο περιορισμός. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι άλλες χώρες, ας πούμε η Γερμανία, έχει τα 25 χρόνια και ζητά και τρίμηνη παρουσία, όχι απλά επίσκεψη. Ναι, είναι πράγματι ευρύ το όριο, ναι. Είναι μια λογική πρόταση. Η Βρετανία έχει χρονικούς περιορισμούς, ή σκεφτείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια και μιλάμε για ομογενείς, είναι ετήσια η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Mm-hmm. Και το δεύτερο στοιχείο αφορά τα φορολογικά, δηλαδή να είναι φορολογούμενος όχι απλά με αφημία, αλλά με κάποιο φορολογητέο εισόδημα ή κατοικία, αυτός ή η οικογένειά του. Ναι. Δηλαδή η ψήφος να επηρεάζει τους γονείς, τα παιδιά του, κάποιους, ναι, από το ευρύ οικογενειακό περιβάλλον. Πολύ σωστό και πολύ λογικό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, γιατί διαφορετικά μιλάμε για μια ψήφο κάποιου ο οποίος δεν έχει καμιά συνέπεια από την ψήφο του εκεί που ψηφίζει. Ναι, από ό,τι είπε η κυβέρνηση, αυτού του είδους τα επιχειρήματα τα βρίσκει λογικά. Ναι, ναι, δηλαδή αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που έγινε σε επίπεδο αρχηγών με τον κύριο Μητσοτάκη, του Γενικού Γραμματέα του Άρα, κόμματος. Αν γίνουν δεκτές αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Να πω όμως ότι ταυτόχρονα έχουμε πει ότι θα συνεκτιμήσουμε και τις δεσμεύσεις σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση... Να, εδώ είναι που αρχίζει και χαλάει, κοιτάξτε, τώρα η συμφωνία. Προβάλλει ως κόκκινη γραμμή. Κοιτάξτε, είναι μακρύς ο δρόμος. Ναι. Και έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη τοποθέτηση θα γίνει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Αλλά λέμε τώρα για την τάση, για την κατεύθυνση. Mm. Εδώ λοιπόν έχουμε πει, υπάρχει μια τοποθέτηση της κυβέρνησης που λέει ότι προτάσω ως κόκκινη γραμμή την ισοτιμία της ψήφου. Mm-hmm. Ήδη όμως δεν έχουμε ισοτιμία της ψήφου, δηλαδή ο αριθμός ψήφων της Νέας Δημοκρατίας και ο αριθμός ψήφων του ΚΚΕ δεν οδηγεί σε ανάλογη κοινοβουλευτική δύναμη, σε ανάλογους βουλευτές σήμερα. Δηλαδή το πλαφόν ως με 3% δεν είναι τυπική ισοτιμία της ψήφου, πέρα από το ότι υπήρχαν και σκέψεις για αλλαγή προς το χειρότερο. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι θα συνεκτιμήσουμε. Και σε αυτό το θέμα έγινε συζήτηση. Υπήρξαν κάποιες διαβεβαιώσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς θα γίνει και η αρμόδια επιτροπή που έχουμε και εμείς εκπρόσωπο, θα γίνει συζήτηση περαιτέρω. Μία διευκρίνηση όμως που ήθελα ήδη να δώσω, mm-hmm, είναι ότι ασφαλώς πέρα από αυτά τα ζητήματα και προϋποθέσεις, εμείς όταν λέμε για την διασφάλιση κάποιων όρων, εννοούμε την πλήρη διασφάλιση και με νομικοτεχνική θωράκιση. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να παιχτούν παιχνίδια, τα επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει το ποιος επικαλείται τι για το τι μπορεί να γίνει, ότι να διασφαλιστεί ένα ναι επί της αρχής και στη συνέχεια να αδειαστούν όλοι οι υπόλοιποι όροι ως αντισυνταγματικοί. Γι' αυτό γίνεται η διακομματική επιτροπή. Που λέμε τώρα για το άρθρο 51, το άρθρο 54... Τι θα εκλέγετε, θα εκλέγετε βουλευτές επικρατείας, θα είναι αυτοί που θα εκλέγονται, ας πούμε, θα είναι ένα... Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι στο καθαρά νομικό σκέλος οι όροι που τίθονται σήμερα
αφορούν ηλικία, ποινικό μητρό κτλ. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι πρόσθετοι όροι. Η δυνατότητα ρύθμισης του θέματος αφορά τις εκλογικές περιφέρειες. Αυτό όμως είναι νομικοτεχνικό θέμα που πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει να βρεθεί μία λύση για να τηρηθούν οι προϋποθέσεις, θα βρεθεί. Δεν είναι τόσο δύσκολη. Mm-hmm. Τα κόμματα συμφωνούν όλα στο ότι. Η συνεργασία από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική βούληση. Οι ψήφοι οι οποίοι θα δίνονται, θα πάνε στο εθνικό ποσοστό του κόμματος, συμφωνούν όλοι σε αυτό. Θα προσμετράτε στο κεντρικό. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Διότι ναι. Είναι διαφορετικό πράγμα να τηρούνται οι προϋποθέσεις για να δούμε τι θα προσμετράτε και διαφορετικό. Δηλαδή. Εδώ συσχετίζεται το ένα θέμα με το άλλο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε αν δεν δούμε, γι' αυτό και λέω ότι στο συγκεκριμένο πλέον νομοσχέδιο θα μπορεί να υπάρχει και μια συνολική τοποθέτηση. Απλώς αυτό το οποίο ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι από την πλευρά μας με αίσθημα ευθύνης κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολυνθεί η ψήφος των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Ναι, γιατί τελικά εξαρτάται από εσάς. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι την κυβερνητική πρόταση θα στηρίξουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, οι κρίσιμες ψήφοι είναι αυτοί του ΚΚΕ. Δηλαδή, γι' αυτό και αν θέλετε προσπάθησα να. Εσείς κρατάτε το κλειδί για να ξεκλειδώσει η πλειοψηφία. Και τις διαφορές μας με την κυβέρνηση και τις διαφορές μας με το ΣΥΡΙΖΑ για να είμαστε σαφείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν θέλει, εσείς τι καταλαβαίνετε. Είναι πολιτική συγκυρία, διότι αν θέλετε υπάρχουν και γενικότερες αλλαγές ή προαναγγελία αλλαγών στο νομοθετικό επίπεδο που όχι απλά δεν μας βρίσκουν σύμφωνους αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αιτία πολέμου όπως ο συνδικαλιστικός νόμος και αν θέλετε οι νομοθετικές αλλαγές έχουν μια κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μας έχουν και ερμηνεία, διότι υπάρχει μια προσπάθεια θωράκισης του συστήματος αποκλειδονισμού στο επόμενο διάστημα λόγω της επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας και της ευρωζώνης. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε περίπτωση που έχουμε αλυσίδα μέτρων που οδηγεί προς ένταση της κατασταλτικής λειτουργίας. Μα και αυτό είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Έτσι, αυτό είναι και η υπεύθυνη στάση ενός κόμματος. Δεν σημαίνει αν διαφωνεί κάπου πρέπει να λέει όχι σε όλα. Η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί υπάρχει, λέτε, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε. Από την σκοπιά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κατά τη γνώμη μας και το μικροκομματικό παιχνίδι. Από την άλλη υπάρχει και μια διαπραγμάτευση και μια άσκηση πίεσης για τις ορισμένες βασικές κατευθύνσεις που δόθηκαν στην αρχή. Δεν ήταν σε διαφορετική πορεία από την κυβέρνηση. Mm. Από τη σημερινή δηλαδή, από τη σημερινή ρύθμιση. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα κρατάμε καταρχάς ότι το ΚΚΕ στέκεται με μια θετική καταρχάς διάθεση στον νόμο αυτό. Ναι, ξανά, όμως αλλά υπό τις προϋποθέσεις που περιγράψατε. Και τη συνεκτίμηση με τις δεσμεύσεις που αφορούν τον εκλογικό νόμο. Και η τελική σας τοποθέτηση θα δοθεί στην Διακομματική Επιτροπή που συγκροτεί το Υπουργείο Ιστορικών. Η Διακομματική Επιτροπή θα δώσει την ευκαιρία να διερευνήσουμε πιο συγκεκριμένα όλα αυτά που λέμε τώρα επί της αρχής. Και βεβαίως συγκεκριμένη τοποθέτηση θα έχουμε όταν θα δούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Μάλιστα. Τώρα σας ρωτήσω για ένα άσχητο θέμα. Είδα ότι το ΚΚΕ εγγενίασε ένα μνημείο στη Γιάρο για τους αγωνιστές του ΚΚΕ που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν εκεί. Δεν θα ήταν καλό αυτό το μνημείο να ήταν για όλους τους πολίτες οι οποίοι εξορίστηκαν και φυλακίστηκαν εκεί και όχι για ένα κόμμα? Κοιτάξτε, δεν είχε αυτήν την έννοια που λέτε, δηλαδή ναι. Να διακρίνουμε απλά τους αγωνιστές του κόμματος, αλλά δεν ήταν ένα μνημείο το οποίο αναφερόταν γενικά μόνο στο θέμα της Γιάρου. Δηλαδή το μνημείο έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα, γι' αυτό και έχει και τίτλο «Ρογμή» ναι. Και έχει ένα διπλό μήνυμα. Αφενός με να υπογραμμίσει την ιστορική παρακαταθήκη που μας άφησαν αυτοί οι αγωνιστές στην αντοχή του αγώνα μας για την κοινωνική απελευθέρωση, για το σοσιαλισμό, γιατί αυτή η αντοχή προήλθε από την πεποίθησή τους ότι δεν είναι μονόδρομος το σημερινό σύστημα, και αφετέρου ένα δεύτερο μήνυμα μιας καλά σχεδιασμένης, επιστημονικά σχεδιασμένης και συλλογικής δουλειάς που έφερε το αποτέλεσμα. Αυτά αφορούν, είναι ενταγμένα στην προσπάθεια αντεπίθεσης που γίνεται όλη αυτή την περίοδο από την πλευρά του κόμματος για να πείσουμε ότι ιστορικά δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Από εκεί και πέρα ασφαλώς τιμούμε όλους τους αγωνιστές που έδωσαν τη μάχη κατά της δικτατορίας,
Αλλά όπως ξέρετε και σε αυτή τη μάχη υπήρχαν διαφορετικές σημαίες. Από ό,τι διάβασα, αυτό το μνημείο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το ΚΚΕ. Η πολιτεία δεν παρήχε καμία συνδρομή, βοήθεια. Αδιαμόρευε. Γιατί το να πας στη Γιάρο μέσα στα μποφόρα έστω και του καλοκαιριού είναι μια δύσκολη κατάσταση. Κοιτάξτε, ήταν μια πραγματικά δύσκολη επιχείρηση που απαιτούσε και στο τεχνικό επίπεδο επίπονη δουλειά και στο σχεδιασμό της. Σκεφτείτε ότι επάνω στη Γιάρο δεν υπάρχει ούτε σταθμός πρώτων βοηθειών. Ναι. Δηλαδή, ήθελε έναν πολύ καλό σχεδιασμό για να γίνει η αποβίβαση μηχανημάτων και τεχνικού προσωπικού που ανέλαβε το έργο. Σχεδιασμό από πριν, γι' αυτό και λέω καλά, επιστημονικά σχεδιασμένη και συλλογική δουλειά. Από την πλευρά της πολιτείας υπήρξε η αδειοδότηση, η διευκόλυνση δηλαδή από τη σκοπιά της αδειοδοτικής λειτουργίας. Δεν σας παρήχε άλλα μέσα, πλωτά, ξέρω εγώ, για τη μεταφορά των υλικών, τίποτα. Το κάνατε μόνοι σας. Το κάναμε μόνοι μας και δουλέψαμε και στη φάση της κατασκευής, αλλά και για να στηθεί η εκδήλωση, αν θέλετε, με ιδιαίτερη προσπάθεια. Μάλιστα. Αλλά υπογραμμίζουν και αυτές οι προσπάθειες τη δύναμη του συλλογικού αγώνα, την οποία πάντα προτάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας.